Είσαι καλά? Ναι, μωρό μου, καλά είμαι. Γιατί μας λαχταράς, ρε μάνα, σε ψάχνουμε τόσοι άνθρωποι, σε ψάχνει η αστυνομία, πού είσαι? Είμαι καλά εδώ που είμαι. Θέλω να πάω στη Ρόδο. Τι θα κάνεις εκεί? Θέλω να τελειώσω κάτι. Υπάρχουν μερικές καταστάσεις που δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, αιμονές, μίσος, ζήλια, εκδικητικότητα. Και όλα αυτά τα νιώθει η Κλέρ για μένα, αυτό λέω. Η μητέρα μου με κάλεσε από το τηλέφωνό σας. Τι θέλεις, Μάξιμε? Θέλω να μου πείτε πού είναι. Δεν νομίζω, καλέ μου. Μάξιμε, σε ξαναρωτάω, γιατί ήρθες στο σπίτι σου η Αριάδνη? Σε κυνηγάει ακόμα? Δεν ήρθε για μένα αυτή τη φορά. Τον πατέρα μου ήθελε. Και τώρα που μείναμε τα δυο μας, κύριε Νικηφόρε Απέργη, να σας συστηθώ κανονικά. Αριάδνη Ζαχαριάδη. Κόρη του Λεωνίδα Ζαχαριάδη. Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Τι λες, μωρέ? Τι, μου αρέσει να κοιμόμαστε αγκαλιά. Κάθε βράδυ στην Ινδία συνήθισα και τώρα που γυρίσαμε πίσω μου κακοφαίνεται. Το ξέρεις ότι ώρες-ώρες κάνεις αμοράκι. Ναι, πες μου ότι δεν σ' αρέσει να κοιμόμαστε αγκαλίτσα. Δεν είπα ότι μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει και να ξυπνάω και να κοιμόμαστε αγκαλίτσα, όμως ξέρω ότι δεν μπορώ να το έχω άμεσα, οπότε δεν το αφήνω να με ρίχνει. Και εσύ, βρε μωρό μου, κάνε λίγη υπομονή. Θέλεις κάποια στιγμή ότι αυτή η απόλυτη ομορφιά μπορεί να γίνει δική μας? Ναι. Εδώ που ξεκίνησαν όλα. Και που θα συνεχίσω. Αυτό θα ήταν το τέλειο. Λες να τα καταφέρουμε? Άντε να δούμε. Εσύ είπες ότι θα το ψάχνεις. Να βρεις τους τίτλους ιδιοκτησίας και ό,τι άλλο χρειάζεται. Όλα αυτά που συμβαίνουν, πού καιρός για τέτοια? Θα δείξει. Το μόνο που θέλει είναι δικαιοσύνη. Το ξέρω ότι δεν πρόκειται να ξαναβρω τη χαμένη μου οικογένεια. Ο πατέρας μου αυτοκτόνησε και η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε. Και εγώ δεν έχω κανέναν. Είμαι μόνη στον κόσμο. Όλοι νομίζετε ότι είμαι ένα χαμένο κορμί που εκμεταλλεύομαι καταστάσεις. Αυτό πιστεύετε για μένα. Εγώ όμως είμαι εδώ γιατί θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Λοιπόν, από μικρός αυτό το μέρος με ηρεμούσε. Εδώ είναι όλα τα παιδικά μας χρόνια. Να σου πω, εσύ δεν θα έπρεπε να είσαι στο μαγαζί? Θα έπρεπε, αλλά δεν ψήνομαι. Γιατί? Να σου πω, πόσο συχνά μπορούμε να το κάνουμε αυτό οι δυο μας? Σπάνια πια. Γι' αυτό δεν ψήνομαι. Μου έλειψαν, ρε φίλε, όλες αυτές οι
Ατέλειωτες αναλύσεις, οι βόλτες, συζητήσεις για το σύμπαν. Και εμένα μου έλειψε. Η παρέα των τεσσάρων. Των πέντε θες να πεις. Από τότε που πνίγηκε ο Παντελής, άλλαξαν όλα, ε. Μείναμε οι τέσσερις μας. Τέσσερις πληγωμένοι, τρομοκρατημένοι. Με μια τέτοια κοινή εμπειρία για να μας οριμάσει. Ήμασταν μαζί όμως. Παρόλο που μας έδινε μια τέτοια εμπειρία, ήμασταν όλοι μαζί μια αγκαλιά. Δεν το ξεχάσαμε. Δεν φταίγαμε εμείς. Δεν φταίγαμε εμείς, Αντρέα. Καλά. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Πήγε η πρώτη μέρα στη δουλειά. Καλά, ξέρεις. Επειδή ήταν η πρώτη μέρα, ήθελα να είμαι συγκεντρωμένη. Να καταλάβω τι γίνεται. Καλοί άνθρωποι αυτοί που έχουν το ανθοπολείο. Καλοί φαίνονται. Ο Αλέξης ήρθε. Μέσα είναι, αλλά δεν είναι στα καλά του. Γιατί? Τσακώθηκαν με τον πατέρα σου πάλι. Πάλι? Ναι, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά από εκείνη την ώρα είναι κλειδωμένο στο δωμάτιο του. Πάω να του μιλήσω. Όχι, άστον. Δεν είναι ήρεμος ακόμα, δεν νομίζω να θέλει να μιλήσει με κανένα. Δεν ξέρω, βρε μαμά. Αλλά ησυχία δεν πρόκειται να βρούμε σε αυτό το σπίτι. Όλα καλά θα πάνε. Αν την πλύνει τα χέρια σου να φάμε. Λοιπόν, αυτός όλος θα είναι ο κήπος μας. Θα βάλουμε δέντρα, φυτά, λουλούδια. Εκεί θα βάλουμε κούνιες, τραμπάλα, ένα φουσκωτό κάστρο να παίζουν τα παιδιά. Και από εδώ θα είναι η πισίνα που θα κολυμπάω. Περίμενα, αγάπη μου, πισίνα από εδώ. Παιδική χαρά από εκεί. Να αναστηλώσουμε το Μήλο να τον κάνουμε σπίτι μας. Να αγοράσουμε και όλη αυτή την έκταση, δεν ξέρω. Θα στοιχήσει πάρα πολλά. Πόσο μου είπες? Περίπου 1 εκατομμύριο. Με όλα αυτά. Και ανάλογα και πώς θα κάνουμε το σπίτι μας, θα το ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο σίγουρα. Έχεις δίκιο, είναι πολλά. Πάρα πολλά. Γι' αυτό σου λέω, να μείνουμε στον πατρικό μου. Αυτό ξέχνα το, δεν θέλω να το ξαναπείς. Θα βρεθεί μια λύση. Ποια λύση, βρε αγάπη μου? Μην ξεχνάς, προσπαθώ να στρώσω τη δουλειά στο γραφείο μου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προσεγγίσω εγώ τέτοιο ποσό. Έλα, μην είσαι απεσιόδοξος. Δεν είμαι απεσιόδοξος, την αλήθεια λέω. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Το θέμα τώρα είναι να γυρίσει η μητέρα μου στο σπίτι. Σωστά. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Παντός, αν προσπαθήσουμε και οι δύο, θα μπορέσουμε να τα μαζέψουμε. Εντάξει. Θα προσπαθήσω να μαζέψω κάποια χρήματα, αλλά είναι τεράστιο το ποσό. Δες εσύ τι μπορείς να κάνεις. Εγώ, αγάπη μου, αρκεί να σε έχω αγκαλιά και μένω όπου να είναι. Λοιπόν, θα ρωτήσω η αλήθεια. Τι έγινε, ρε? Θυμήθηκες τα παιδικά μας χρόνια και θες να παίξουμε? Λέγε, ρε. Θα ρωτήσω η αλήθεια. Κοίτα, ως γνωστόν, πάντα διάλεγα αλήθεια. Την αγαπάς τη Μαργαρίτα? Ναι, ρε. Για να είμαι μαζί της. Υπάρχουν πολλοί λόγια να είσαι με κάποιον. Όπως? Ξέρω εγώ. Τόσα που είδα το τελευταίο καιρό, έχω αρχίσει να επιβάλλω για όλα. Εσύ την Αριάδνη, την αγαπάς ακόμα? Πας καλά. Μετά από όσο μου έκανε, ούτε να δω μπροστά μου τι θέλω. Και τι δηλαδή, χαθήκαν όλα τα συναισθήματά σου μέσα μια στιγμή? Δεν χαθήκαν, το βάλαν στα πόδια, Ανδρέα. Και εγωιστικά, αν το δεις δηλαδή. Αγάπη και εγωισμός, ξέρω. Ο χειρότερος συνδυασμός. Ωραία, δεν ήταν αγάπη τότε. Αλλά? Ενθουσιασμός. Ένα πάθος της στιγμής. Γιατί εσύ για την Μαργαρίτα νιώθεις τον τρελό έρωτα? Ξέρω εγώ.
Αν τη χάσεις, θα τρελαθείς. Θα στεναχωρηθώ, ναι. Τώρα για να τρελαθώ, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι που δεν έχω πει σε κανέναν. Λέγε. Όταν ήμουν ένα παιδί, έλεγα να βγάλω πολλά, πολλά, πολλά λεφτά. Να παντρευτώ την Αλεξία και να πάμε να ζήσουμε στον ομόμιλό μας. Εγώ πάλι ήθελα να την πάρω και να φύγουμε. Να γυρίσουμε όλο τον κόσμο μέσα σε μια βάρκα. Καπετάνιος εγώ και δίπλα μου εκείνη. Αυτό για μένα είναι έρωτας. Ανεκπλήρωτος, φίλε. Και πού μένεις εδώ στη Λεμεσό? Νοικιάζεις κάποιο σπίτι? Όχι. Και πού θα κοιμηθείς? Εδώ. Εγώ νοικιάζω ένα μικρό διαμέρισμα τις τελευταίες μέρες μέχρι να τελειώσω τις δουλειές μου. Δεν τελείωσες ακόμα τις δουλειές σου? Όχι ακόμα. Και πώς και δεν πήγες κάποιο ξενοδοχείο? Δεν μου αρέσουν τα ξενοδοχεία, είναι πολύ απρόσωπο. Στο διαμέρισμα που νοικιάζω υπάρχουν δύο υπνοδωμάτια. Αν θέλεις, μπορείς να μείνεις εμένα. Και γιατί να το κάνεις αυτό για μια άγνωστη? Όταν μπορώ να βοηθήσω, το κάνω. Τον οποιοδήποτε? Για τον οποιονδήποτε. Αν υπάρχει λόγος. Κακό του κεφαλιού σου. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν το έχω μετανιώσει. Λοιπόν, τι λες, θα μείνεις εμένα? Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά προτιμώ να μείνω κάπου αλλού. Γιατί? Γιατί εγώ, σε αντίθεση με σένα, δεν συνηθίζω να εμπιστεύω οποιονδήποτε βρεθεί στον δρόμο μου. Όπως θέλεις. Πάντως, αν χρειαστείς οτιδήποτε, μπορείς να με βρεις σε αυτή τη διεύθυνση. Σου έγραψα και το τηλέφωνο μου. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν νομίζω να χρειαστώ κάτι. Σου είπα, θα φύγω από την Κύπρο. Ναι, μου το είπες. Για να εκδικηθείς. Είναι η υπόσχεση που έδωσα στη μητέρα μου λίγο πριν πεθάνει. Γιατί δεν το βλέπεις κι αλλιώς το όλο θέμα? Πώς? Ξέρεις ποια είναι η χειρότερη τιμωρία? Ποια? Να αντιμετωπίζεις την κακία με καλοσύνη. Να τη γλιτώσουν δηλαδή? Μάλλον δεν κατάλαβες ακριβώς τι εννοώ. Όχι, κατάλαβα. Προσπαθείς να με κάνεις να αλλάξω γνώμη. Αλλά αν είναι έτσι, καλύτερα να καταργήσουμε τα δικαστήρια. Άλλο δικαιοσύνη και άλλο εκδίκηση. Δικαιοσύνη μπορεί να υπάρξει. Δεν χρειάζεται όμως να μαυρίζεις την ψυχή σου. Σίγουρα είσαι detective. Είμαι. Περιστασιακά όμως. Κάνω και άλλη δουλειά. Είμαι life coach. Πρώτη φορά το κόφτω το επάγγελμα. Τι κάνεις δηλαδή? Βοηθάω ανθρώπους να προχωρήσουν στη ζωή τους και να φτάσουν στο επίπεδο που πραγματικά θέλουν. Παρακαλώ. Λουκά. Η Χριστάλα είμαι. Μήπως ενοχλώ? Όχι, να, μόλις τελείωσα κι εγώ. Τέλεια. Τελείωσα κι εγώ με τις δουλειές μου και έλεγα μήπως τσιμπούσαμε κάτι μαζί. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι πτώμα.
Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσω στο σπίτι και να χαλάρωσω. Κρίμα. Και έλεγα να τρώγαμε μαζί. Δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά. Αν θες, μπορείς να έρθεις από το νέο μου σπίτι και να παραγγείλουμε κάτι εκεί. Τι λες? Ναι, βέβαια, θα το θέλα πολύ. Ωραία. Θα σε περιμένω. Πότε φεύγεις για Όμοδος? Αύριο το πρωί. Έχω κλείσει ξενοδοχείο για απόψε. Εκτός αν... Έλα από το σπίτι μου και θα σε γυρίσω εγώ μετά στο ξενοδοχείο σου. Τέλεια. Παίρνω ένα ταξάκι και έρχομαι. Σου στέλνω σε μήνυμα τη νέα διεύθυνση. Το life coaching σε βοηθάει να πετύχεις όλα όσα θέλεις στη ζωή σου. Σε κάθε τομέα. Αρκεί να το πάρεις απόφαση και να ξεκινήσεις. Και πώς τα έμαθες εσύ όλα αυτά? Από την Ινδία. Έζησα εκεί πολλά χρόνια. Εκεί ασχολήθηκα με αυτά. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος στη ζωή μας? Ποιος? Ο εαυτός μας. Αυτός μας βάζει τα μεγαλύτερα εμπόδια. Δηλαδή? Πρέπει πρώτα να τα βρεις με τον εαυτό σου. Και θέλει πολύ κόπο και ηρεμία για να το πετύχεις αυτό. Μόνο αν τα βρεις με τον εαυτό σου μπορείς μετά να νιώσεις καλά. Και πώς το είπες αυτό το coach? Life coaching λέγεται. Στα ελληνικά μπορείς να το πεις προσωπική, συμβουλευτική. Είναι σαν να λέμε μαθήματα ζωής. Μαθήματα ζωής. Η μέθοδος αυτή σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να δεις μέσα σου τι πραγματικά θέλεις. Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμα και αυτοί που μας αδίκησαν. Α, εκεί το πας πάλι. Σου είπα ότι το πήρα απόφαση. Θα τους κάνω να πληρώσουν για ό,τι μου έχουν κάνει. Όταν ήμουν μικρός ήμουν κι εγώ απόλυτος, σαν και εσένα. Τώρα θέλω να πιστεύω πως έγινε λίγο πιο σοφός. Λίγο πιο δίκαιος. Και λιγότερο εγωιστής. Δεν είμαι εγωίστρια. Εκείνη ήταν κακή μαζί μου. Και πώς το ξέρεις? Μίλησες μαζί τους? Σου εξήγησαν? Δεν χρειάζεται. Νομίζω πως πρέπει πρώτα να μιλήσεις μαζί τους. Να τους δώσεις την ευκαιρία να σου εξηγήσουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μας. Έφτιαξα κοτοπουλάκι. Α, στο μαγείρεμα δεν σε πιάνει καμιά. Να σου σερβίρω τώρα που είναι ζεστό-ζεστό. Η γιαγιά πού είναι? Κουρασμένη την είδα στο δωμάτιο της, μάλλον ξάπλωσε. Οκ. Πάω κι εγώ να κάνω ένα μπάνιο. Δεν θα φας? Όχι τώρα, ίσως αργότερα. Οικογένεια, πες βγες για να είμαι εδώ μέσα. Μπράβο, ρε Βέρα. Για τα χέρια μου. Συγγνώμη, σε τρόμαξα, δεν ήθελα να... Όχι, κορίς, όχι. Ήταν τόσο αληθινό. Για μια στιγμή νόμισα... Τι? Τι πες μου? Ο πατέρας σου. Όταν με έβρισκε να κοιμάμαι, μου έδινε πάντα ένα φιλί. Του μοιάζω, φαίνεται. Πολύ. Γιαγιά. Η
Γιαγιά, σε παρακαλώ, πρέπει να κάνεις κάτι με την κατάσταση της Ασπασίας. Τι θες να κάνω, να την πάρω με το ζόρι στο σπίτι της? Πρέπει να βοηθήσεις. Πώς? Δεν ξέρω, θα το βρεις τον τρόπο. Ξέρω ότι δεν θέλεις να μου δυσκολέψεις τη ζωή, έτσι δεν είναι? Το μόνο που προσπαθώ τόσα χρόνια είναι να την κάνω όσο πιο εύκολη γίνεται. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω πως ό,τι κάνεις, το κάνεις από αγάπη. Όμως δεν είμαι μικρό παιδί. Άσε με να κάνω αυτό που πιστεύω και ας χάσω και ας πληρώσω μετά. Αυτό είναι που φοβάμαι. Τι θα πληρώσεις? Γιατί θα πληρώσεις ακριβά, το ξέρω. Δείξε μου λίγη εμπιστοσύνη, σε παρακαλώ. Άσε με να μεγαλώσω, άσε με να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Τη ζωή στα χέρια σου? Γιατί τώρα που είναι? Πες μου, μπορώ να μιλήσω με τη Τσαμπίκα Σκέτζου? Λίγο δύσκολο. Γιατί? Η Τσαμπίκα πάσχει από Αλσχάιμερ. Τι εννοείς? Εννοώ δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί της. Μα πόσο χρονών είναι? 78. 78 χρονών. Αποκλείεται να είναι η μάνα μου. Δεν γράφει την ηλικία των γονιών. Ήρθες? Ναι, ήρθα. Εσύ όλα καλά? Ξεράθηκα από την κούραση. Με τον παπά τι έγινε? Τίποτα, μωρέ. Ήθελα απλώς να μου δείξει ποιο είναι το αφεντικό μου στο σπίτι. Τόσο καλά? Δεν αντέχω να τον βλέπω, αλήθεια. Ούτε κι εγώ. Αλλά προς το παρόν πρέπει να τον ανοιχτούμε. Λία, το έχω πάρει απόφαση. Θα κάτσω στην Κύπρο ένα χρόνο, να βγάλω κάποια χρήματα και θα φύγω για Αθήνα. Γιατί? Είπε πως δεν θα σε βοηθήσει οικονομικά. Όχι. Εγώ δεν θέλω να με βοηθήσει οικονομικά. Βρε Αλέξη μου. Λία μου, δεν θέλω βρώμικα λεφτά. Γιατί το λες αυτό? Εσύ δηλαδή τόσα χρόνια τον είδες να ξυπνάει το πρωί να πάει στη δουλειά του. Ξέρεις τι δουλειά κάνει? Όχι. Φως φανάρι, Λία μου. Βγάζει βρώμικα λεφτά. Δεν ξέρω τι. Τζόγο, προστασία. Ακουστικά πολλά στο χωριό, ξέρεις. Σαν τι? Δεν ξέρω αν ισχύει. Για λέγε. Λένε ότι εκμεταλλεύεται κορίτσια. Σοβαρά τώρα? Δεν το άκουσες ποτέ? Όχι. Λες να ισχύει? Δεν ξέρω. Εντάξει, τζόγο ναι, προστασία ναι, αλλά εμπόριο σάρκας. Λίγο τραβηγμένο μου ακούγεται. Εσένα? Τι να σου πω, βρε Αλέξη. Ο άνθρωπος δεν σέβεται κανένα. Και προπαντός στις γυναίκες. Τον έχω ικανό για όλα. Πολύ περίεργα μου τα λες σήμερα. Ή θες να μου πεις κάτι άλλο και ψάχνεις τρόπο? Πάντα σου μιλάω από την καρδιά μου, χωρίς να έχω δεύτερες σκέψεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Βλέπεις, ακόμα και τώρα δεν μου δείχνεις καμία εμπιστοσύνη. Με αντιμετωπίζεις σαν μικρό παιδάκι και όχι σαν όρημη γυναίκα που είμαι. Δεν μου δείχνεις εμπιστοσύνη ούτε για τα πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο που θα φύγω και θα ανοίξω το δικό μου σπίτι και θα αναλάβω την περιουσία των γονιών μου? Για ποια περιουσία μιλάς? Εσύ μου είπες ότι οι γονείς μου φρόντισαν να με εξασφαλίσουν οικονομικά. Ναι, φρόντισαν και με το παραπάνω. Ωραία. Πόσα λεφτά έχω στο όνομά μου?
Γιατί ρωτάς? Έτσι. Θέλω να μάθω την περιουσιακή μου κατάσταση. Από μόνη σου αποφάσισες να ρωτήσεις ή σε έβαλε κάποιος άλλος? Ποιος να με βάλει, γιαγιά? Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Έξυπνη κοπέλα είσαι. Πάντα καχύποπτη. Και πάντα έχω δίκιο, ποτέ δεν πέφτω έξω. Σε πιέσε τώρα ο πόνος και η αγωνία να μάθεις πόση ακριβώς είναι η περιουσία σου? Στο είπα και πριν. Άσχετα με το γεγονός ότι εσύ με βλέπεις σαν 15χρονη, εγώ έχω μεγαλώσει. Και δεν γίνεται εσύ να έχεις αναλάβει τα πάντα και τα οικονομικά και τους λογαριασμούς εδώ μέσα. Και εγώ απλά να έχω μία κάρτα με μηνιαίο εισόδημα. Τι, δεν σου φτάνει το επίδομα που σου δίνω? Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά θέλω να ξέρω πόσα λεφτά έχω. Όταν έρθει η ώρα θα το μάθεις. Με συγχωρείς τώρα. Θέλω να ξεκουραστώ. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Καληνύχτα. Έλα. Ήρθες? Είσαι έξω? Έρχομαι. Παιδιά, είμαι εκτός αυτό το γύρο, ε. Καιρό έχω να σε δω, brother. Μόνο όταν χρειάζεσαι λεφτά με παίρνεις τηλέφωνα. Τώρα είσαι άδικος μαζί μου. Πόσες φορές σου είπα να πάμε για ποτό και έβρισκες δικαιολογίες. Να, δεν συνηθίζω να συχνάζω στα λιμέρια σου. Με τον αδερφό σου θα βγεις. Όπου είναι ευπρόσδεκτος ο αδερφός σου, είσαι κι εσύ. Δεν μου λες, τι έγινε και κατέληξες στο νοσοκομείο? Ξεχνά το τώρα αυτό, μια χαρά είμαι. Όπως βλέπεις είμαι γερός και δυνατός. Σταμώ. Μια μέρα θα φας το κεφάλι σου με όλους αυτούς τους μάγκες που πας και μπλέκεις. Άστα τώρα αυτά. Πες μου, πώς περνάς στο Όμοδος, τώρα που μας έγινες και χωριάτης? Παρά τη βαβούρα της πόλης, προτιμώ την ησυχία μου και τα μπέλια. Και με την τύπησα, τι γίνεται? Καλά. Θα την γνωρίσουμε ποτέ? Όχι, Στάμω. Δεν θα την γνωρίσεις. Γιατί? Τρέπεσαι για τον αδερφό σου. Νομίζω πως πρέπει πρώτα να μιλήσει μαζί τους. Να τους δώσει την ευκαιρία να σου εξηγήσουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μας. Άκουστα μου, δεν συμφωνώ καθόλου με τη ζωή που κάνεις και το ξέρεις. Δεν είμαι όμως εδώ για να συζητήσουμε τα οικογενειακά μας. Ορίστε, πάρτα. Και αυτά είναι τα τελευταία. Είμαι σίγουρος ότι δεν της έχεις πει ότι έχεις αδερφό, ε? Σωστά? Σωστά. Τόσο πολύ με μισείς? Δεν σε μισώ. Απλά εμείς οι δύο δεν θα τα βρούμε ποτέ και πουθενά. Και τότε γιατί με βοηθάς? Γιατί έχω δώσει μία υπόσχεση στον πατέρα μας. Και αυτή την υπόσχεση έχω σκοπό να την κρατήσω. Καλώς την. Πέρασε. Κάθισε. Ελπίζω να έκανα καλά που ήρθα.
Εγώ δεν σε προσκάλεσα. Ναι, αλλά μπορεί να το έκανες από ευγένεια. Κρυσταλά, μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σου, αλλά όταν πεινάω, πεινάω. Σωστά. Ποια πες, τελείωσες τη δουλειά σου στη Λεμεσό? Θα πρέπει να ξανάρθω σύντομα, γιατί δεν είχα κάποια χαρτιά που ήθελα. Κατάλαβα. Ναι. Για πες, τι θα ήθελες να παραγγείλουμε? Δεν ξέρω, τι θέλεις. Τι λες για πίτσα? Μια χαρά. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Όχι πάντα. Όχι, πραγματικά. Πραγματικά θέλω να είσαι πάντα καλά και ευτυχισμένη. Ναι, αυτό το πιστεύω. Κοίταξε, έχεις κάνει πολλές βλακίες στη ζωή σου, οπότε σε φοβάμαι. Δεν λένε ότι ο άνθρωπος από τα λάθη του μαθαίνει? Ναι, δεν λέω. Κάνεις πιλότιμες προσπάθειες να μάθεις. Αποτυχημένες. Άρα. Αχ, Αλέξανδρε. Τα χρόνια που χάθηκα δεν γυρίζουν πίσω. Ο μικρός μου, ο Λουκάς, που με κοίταζε μέσα στα μάτια, χάθηκε για πάντα. Άστα αυτά τα χρόνια, φύγανε, πετάξανε, πάνε, αγκαλιά τους. Τώρα είναι ευκαιρία σου. Τώρα που ο γιος σου είναι κοντά σου. Ναι, στη Λεμεσό εννοείς. Και κάνω μαύρα μάτια να τον δω. Α, γι' αυτό έχεις βαρθεί να τα φτιάξει με αυτή τη Χρυστάλλα για να έρθει στο χωριό. Τρελός είσαι. Αυτός στο χωριό δεν έρχεται ούτε για την πριγκίπισσα του Μονακό. Αυτός δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ το νοσοκομείο. Τότε γιατί έχεις βαρθεί σώνη και ντε να τα φτιάξει με την κόρη της Κλάρης? Γιατί είναι όμορφο κορίτσι, είναι καλή, είναι τίμια, είναι έξυπνη. Και ξέρουμε και από πού κρατάει η σκούφια της. Δεν μου λες. Του έχεις κάνει κουβέντα? Το πιο τολμώ. Γιατί? Νομίζω πως είναι τσιμπημένος ακόμα με αυτή την κοπελιά που έμενε μαζί του. Α, με εκείνη την... Μα μένουν ακόμα μαζί? Νομίζω πως όχι. Κάτι δεν προχώρησε από ό,τι ξέρω. Και να σου πω την αλήθεια, καλύτερα, γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου η φάτσα της. Ο γιος μας είναι έξυπνο παλικάρι, ό,τι και να κάνει σωστό θα είναι. Μπορεί να είναι έξυπνος για άλλα πράγματα, γιατί με τις γυναίκες δεν είναι περπατημένος. Μαριάννα, ο γιος μας μεγάλωσε. Δεν θα σε αφήνει να μπλέξει τα πόδια του. Δεν κάνεις κουμάντο στη ζωή του. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένος. Ναι, και εγώ αυτό θέλω, να είναι ευτυχισμένος, αλλά μόνο με τις επιλογές του.
Δεν θα ήθελες να μένεις στη Λεμεσό? Φυσικά, εννοείται. Στο χωριό είναι λίγο δύσκολα, ε. Ναι. Λίγος κόσμος, πολύ κουτσομπολιό. Εντάξει, ο κόσμος παντού κουτσομπολεύει. Δεν έχουν τι να κάνουν και ασχολούνται με τις ζωές των άλλων. Σωστά. Για πες, στο χωριό, τι γνώμη έχουν για τον Αντώνη? Το γεωπόνο, λες? Ναι. Τι λένε γι' αυτόν στο χωριό? Δεν έχω ακούσει κάτι άσχημο, να σου πω την αλήθεια. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου? Τον συμπαθώ, είναι πολύ καλό παιδί. Υπάρχει κάτι που σ' ανησυχεί. Πόσο χρονών λες να είναι, ξέρεις? Γύρω στα 35 με 37 τον κόβω. Κάπου τόσο πρέπει να είναι. Ναι. Τον γνώρισες κι εσύ τον Αντώνη? Έχεις κάτι μαζί του? Πάω να μας φέρω λίγο κρασί ακόμα. Εγώ δεν θα πιω άλλο, ευχαριστώ. Ανοίγει, σε παρακαλώ, το φαγητό πρέπει να είναι. Ναι, βέβαια. Το Λουκά θέλεις? Όχι, εντάξει. Μην ενοχλώ. Περίμενε ένα λεπτό, Λουκά! Εσένα θέλουν. Ποιος ήταν? Εκείνη η κοπέλα που ξαναείδα στο σπίτι σου. Γύρισα να σου φωνάξω και έφυγε. Μάλλον. Μήπως θύμωσε που με είδε εδώ? Δεν νομίζω. Τότε γιατί έφυγε? Δεν ξέρω. Συγγνώμη αν σου έκανα χαλάστρα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Μήπως είχατε κάτι δυο σας? Γιατί εμένα έτσι μου φάνηκε. Συγγνώμη αν γίνομαι αδιάκριτη, αλλά... Ας το αφήσουμε καλύτερα. Τα αρέσει τα δικά σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να μην φοβάσαι κανένα. Εσύ δεν είσαι σαν η μάνα σου. Ξέρεις τι θέλουν οι άντρες από σένα. Μόνο να μην αφήσεις την καρδιά σου να χτυπήσει για κανένα κερατά. Μόνο να μην αγαπήσεις κανένα. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί ο έρωτας τυφλώνει, κόρη μου. Αλεξία, ξύπνα, κορίτσι μου. Τι έγινε? Ξύπνα, σε θέλω. Τι ώρα είναι? Καλά, βρε γιαγιά, πας καλά, ξέρεις τι ώρα είναι? Τι θα κάνουμε τέτοια ώρα? Να τηλεφωνήσεις το Μάξιμο.
Γιατί? Ας τις ερωτήσεις και πάρ' τον. Πες του ότι θέλω επιγόντως να βρεθούμε. Να βρεθείτε. Θέλω να πάμε κάπου. Πολύ μυστηρίς, ευρε γιαγιά. Ναι. Είναι και αυτό ένα από τα χαρίσματά μου. Σήκω. Έλα. Ναι. Κάνω τη χάρη να βρεθούμε. Ναι. Μεγάλο χατήρι είναι αυτό που κάνω. Θα σου πω. Ιωνά, η Λαϊλά είμαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά τίποτα δεν είναι όπως μου τα είπαν. Φοβάμαι. Κάτι κακό θα συμβεί. Είμαι σίγουρη. Σε παρακαλώ, αν μπορείς. Σε παρακαλώ. Σας προωθείτε. Αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Λαϊλά, ναι, πες μου που είσαι στην Αθήνα και θα έρθω αμέσως να σε βρω. Καλημέρα, παιδί μου. Να σου φτιάξω ομελέτα ή το θες αυγό μάτι? Τίποτα, φεύγω. Πού θα πας? Ακόμη το μάτι σου δεν άνοιξε. Θα ανοίξει το δρόμο. Πού πας? Γιατί το βιασύνει? Πας ή μη ξεκινάς? Πάω στην Αθήνα. Τι θα κάνεις στην Αθήνα? Έγινε κάτι? Δεν έχω χρόνο, μάνα. Παιδί μου, πού πας? Έλα εδώ, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου. Τι θα κάνω εγώ με αυτό το παιδί? Τι θα κάνω? Φεύγω. Πού πας? Βόλτα, πειράζει. Και το Μάξιμο τι τον ήθελες? Όλα θες να τα μαθαίνεις. Όλα. Καλημέρα. Ξέρω ότι δεν με περίμενες. Όχι, εγώ πάντα σε περιμένω. Συγγνώμη.
δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Το δωμάτιο που σου έλεγε είναι μέσα. Είμαι χάλια. Θα σου φτιάξω κάτι να φας και μετά πηγαίνει να κοιμηθείς. Δεν θέλω τίποτα. Μόνο ένα καφέ. Νομίζω ότι έφυγες μακριά. Έφυγα μακριά. Από αυτόν που με πλήγωνε. Τι έγινε, μίλα μου. Πες τα μου. Δεν θα καταλαβαίνεις. Γιατί. Μίλα, πες. Τι έγινε ως έλειπα. Αυτό που πάντα φοβόμουν πως θα γίνει. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε σοβαρά οι δυο μας. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά οι δυο μας. Και όχι μόνο για αυτά που έγιναν τώρα. Για όλα. Να μιλήσουμε, αγόρι μου. Αλλά... πώς να τα πεις όλα αυτά με λόγια. Εγώ θα σας αφήσω. Θα περιμένω στην αυλή. Θέλω να σε χάσω, σε παρακαλώ. Ξεσκέφτομαι ότι ασχολήθηκα τόσο πολύ με τη σχέση μου με το Μάξιμο, με τα οικογενειακά μας προβλήματα, που ξέχασα εμένα, το μέλλον μου. Γιατί μας παρουσιάστηκες με ψεύτικο όνομα? Για να έρθω πιο κοντά σου. Δεν το ξέρω ότι γεννάω τόσο δυνατά πάθη.
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δυνατά. Δεν το ξέχασες ποτέ. Μετά από τόσα χρόνια, το σκέφτεσαι ακόμα. Είδα τη μαμά. Πού την είδες? Πού είναι τώρα? Δεν θέλει να έρθει στο σπίτι. Τι θα πει δεν θέλει? Θα πει ότι δεν θέλει. Πώς δεν θέλει? Όλο το νησί μας έχει πιάσει στο στόμα ότι έχουμε γίνει βούκινο και εσύ μου λες δεν θέλει. Πού πήγατε με τον Μάξιμο, γιαγιά? Τον πήγα στη μητέρα του. Ναι, αυτό το ξέρω. Όλα στα είπε. Όχι όλα. Τι άλλο θες να μάθεις? Πού είναι η Ασπασία?